βρισκόμαστε στο αυθεντικό σημείο όπου εβαπτίστηκε ο Κύριός μας στον Ιορδάνη ποταμό, στην έρημο του Ιορδάνου, όπου εδώ ο πρόδρομος εβάπτιζε όλον τον κόσμο που ήρχε του από όλα τα μέρη της περιοχής. Εδώ λοιπόν, όταν ο Χριστός ήλθε από τη Ναζαρέτ, φανερώθηκε στον πρόδρομο και βαπτίστηκε από αυτόν, και την ώρα που ο Χριστός ήταν στο κέντρο του ποταμού, μέσα στον Ιορδάνη, τότε το Άγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατεβαίνει εις την κεφαλήν του Χριστού και η φωνή του Θεού από τον ουρανό έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Εδώ λοιπόν η Αγία Ελένη στην απέναντι πλευρά του ποταμού έκτισε μοναστήρι του προδρόμου, όπου σε αυτό το σημείο εβάφτιζε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αλλά και στην άλλη περιοχή, την απέναντι όχθη, η Αγία Ελένη έκτισε και εκεί βυζαντινό ναό εις τιμήν του προδρόμου. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση. Εδώ ο Ιορδάνης σήμερα είναι τα φυσικά σύνορα μεταξύ Ιορδανίας αριστερά μας και Παλαιστίνης δεξιά μας. Εδώ δυστυχώς είχε πάρα πολλά χρόνια να ανοίξει το σημείο αυτό και άνοιξε μόνον φέτος. Και το άνοιξαν βεβαίως οι Εβραίοι, γιατί αυτοί είναι εδώ τώρα, και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, όπως βλέπουμε, ειδικά από τη Ρωσία, να ευλογηθούν από τον Ιορδάνη ποταμό και να γίνουν χατζίδες, όπως ονομάζονται. Εδώ την παραμονή των Θεοφανίων, καμιά φορά όταν κατεβαίνουμε, βλέπουμε τον Ιορδάνη να στρέφεται προς τα οπίσω. Δεν είναι παράδοξο, γιατί ο Δαβίδ στο ψαλτήριό του αναφέρει, την ώρα που ο Χριστός μπήκε μέσα, ο Ιορδάνης όντως εστράφει στα οπίσω. Γι' αυτό και τα Ιορδάνια ρήθρα, όπως ονομάζονται, ο Ιορδάνης ποταμός, είναι ευλογημένος μέχρι τη σήμερον, απ' άκρου εις άκρον.